Η τελετή είναι στο βήμα ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας. Όχι, να δούμε λίγη εικόνα, να δούμε, να αφήσουμε τον Γιάννη να παρακολουθήσει την τελετή και να πάρουμε λίγο μια γεύση για τι συμβαίνει. Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας λοιπόν είναι πάνω στο βήμα. Να πω ότι πριν από λίγο στο βήμα ήταν ο επενδυτής του έργου, ο οποίος ήταν φανερά ευδιάθετος, έτσι για να ξεκαθαρίζει και λίγο το κλίμα σε σχέση με το ρεπορτάζ και τα όσα συνέβησαν χθες το βράδυ. Προχωρά λοιπόν η τελετή. Μόλις ανέβει στο βήμα ο Υπουργός Οικονομικών, θα επιστρέψουμε. Θέλω να πάω τώρα στον κύριο Κώστα Γεωργίου, είναι κοινοτάρχης Φαρμακά. Τον έχω στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Γεωργίου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι. Κύριε Γεωργίου, 2 μήνες έχετε να δείτε γιατρό στο Φαρμακά. Έχει από τον Ιούλιο να έρθει γιατρός στο Φαρμακά, να δει τους γέροντες, τις γριούλες. Είναι ασθενείς οι πιο πολλοί στο κρεβάτι. Για να ξέρεις, μόλις εμπήγα την Τρίτη τη νύχτα στον Καθενέν, έχουμε ένα χωριανό ο οποίος είναι κουφάλαλος. Ο πατέρας του και η μητέρα του ο πατέρας του έχει υποτούν την καταπλάκα σκλήρυση, δεν σηκώνει από κρεβάτι. Έκανε μου επίθεση γιατί δεν έρχονται οι γιατροί. Γιατί δεν έρχονται, έχετε ζητήσει εξηγήσεις. Ναι, μέσα στον Ιούλιο πιάνουμε τηλέφωνο και μου λέει, έφερτουμε λαλί μου γιατί το αυτοκίνητο δεν έχει εμωτή. Και δεν μπορούμε να έρθουμε να το κυκλοφορήσουμε και θα πάει αύριο να γίνει εμωτή. Λαλό το εντάξει, λαλό το. Άμα είναι να πάει αύριο, σημαίνει θα χάσουμε άλλη μια εβδομάδα, διότι έρχονταν κάθε Τρίτη. Λαλό του θα στείλω εγώ τον οδηγό μας που έχουμε μπουν το διπλοκάμπινο, να σας φέρει που το παλεχώρι, να δείτε τους ασθενείς και να σας πάρει πίσω. Ναι. Μου λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι πράγμα γιατί η ασφάλεια δεν μας καλύφθει. Λαλό του το αυτοκίνητο είναι κυβερνητικό και έχει ασφάλεια. Θα πιω στο Υπουργείο λαλί μου να δω αν δικαιόμαστε να έρθουμε. Επειδή με τηλέφωνο λαλί μου δικαιόμαστε, μπορούμε, έλα να μας πάρεις να δούμε τους ασθενείς. Από εκείνη την ημέρα μέχρι σήμερα δεν ξαναπάει στο Φαρμακά. Επήρα στο Υπουργείο, ναι. Μου είπαν με ενώσαση ξανά πίσω στη γιατρό που είναι στο Παλαιχώρι, είναι μία γιατρός. Ναι. Λαλή μου κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ λαλή μου, είμαι μόνη μου. Λαλή ότι δεν σου βρίσκω ευθύνη εσένα. Εμείς ζητούμε από το Υπουργείο να στείλει δεύτερο γιατρό. Δεν μας εξαναπαντήσασαι. Είμαστε σε σύμπλεγμα 13 κοινότητες της Ορεινής. Επήρα τον κύριο Σωτήρη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος μας. Του είπα κύριε Σωτήρη, έχω αυτό το πρόβλημα. Παίρνει συνεχώς στο Υπουργείο και του είπα, μα δεν έρχονται γιατροί, στο Παλαιχώρι. Δηλαδή έχει αφαιθεί μία ολόκληρη περιοχή χωρίς ιατρική περίθαλψη και δεν παίρνετε και καμία απάντηση. Ναι, ναι. Δηλαδή, με συγχωρείτε, κύριε Γεωργίου, ομιγέννητο, αν έχετε και ένα έκτακτο περιστατικό σοβαρό, τι θα γίνει? Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα που έχουμε. Έχει γέροντα που έχει 10 χρόνια που είναι μέσα στο κρεβάτι και έχει μία μαυρού και τον περιθάπτη. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, Πρόεδρε, δεν έχουμε χαρτιά, δεν είναι... Λαόδης, τι θέλει να κάνω, Λαόδης. Λοιπόν, κύριε Γεωργίου, θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε το μήνυμά σας στο Υπουργείο Υγείας και να πάρουμε και απάντηση για αυτό που συμβαίνει, γιατί πραγματικά είναι λυπηρό. Το 2016 να μιλάμε για μια περιοχή και πολύ απομακρυσμένη να ήταν, πάλι αυτό δεν είναι δικαιολογία. Να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει και να δούμε αν γίνεται να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορώ να πιστέψω. Ζητήσαμε να έρθουν από την Κλήρου. Έχει νοσοκομείο στην Κλήρου. Ναι. Ούτε από την Κλήρου δεν μας έδωσαν απάντηση. Μάλιστα. Να προσπαθήσουμε, κύριε Γεωργίου, να πάρουμε απάντηση εμείς και να επανέλθουμε στο θέμα. Είναι λυπηρό να μας δείτε ότι για 2 μήνες δεν έχει έρθει γιατρός και το επιχείρημα να είναι, ας πούμε, ένα από τα επιχειρήματα ότι δεν υπάρχει αυτοκίνητο γιατί δεν έχει περάσει από MOT κτλ. Αυτά είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Βεβαίως είναι προφάσεις. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και απάντηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν έχουμε απάντηση, θα επανέλθουμε άμεσα κοντά σας. Πάμε να αλλάξουμε για λίγο έτσι κλίμα. Ο κύριος Χρυσάνθος Φάκας, αστροφυσικός, είναι στην τηλεφωνική γραμμή.